προσχέδιο είναι στα πλαίσια του νέου μεσοπρόθεσμου πλαισίου που απαιτεί υπερβολικά πλεονάσματα από τη φορολογία της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Τα έσοδα λοιπόν αυξημένα για να ενισχύσουν με ζεστό χρήμα επιχειρηματικούς ομίλους, καθυλωμένοι όμως μισθοί και συντάξεις, βαθαίνοντας τη φτώχεια για το λαό και στα επόμενα χρόνια. Οι κεφαλοκράτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν φθηνή δανειοδότηση, πλούσιες επιδοτήσεις, μπόλικες φοροαπαλλαγές και μειωμένες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές σε βάρος των ταμείων των εργαζομένων. Δηλαδή, ένα ταξικό κοκτέιλ υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια στο λαό. Στο προσχέδιο περιγράφεται το δυσμενές και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον για να μας πείσετε για την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όμως δεν ζούμε σε αποστηρωμένο περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι αποτυπώνονται με στοιχεία και ακρίβεια η εισοδηματική σφαγή σε βάρος του λαού τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας και γι' αυτό είναι βαθιά αντιλαϊκός. Τσακίζεται το λαϊκό εισόδημα και τις ανάγκες, υποβαθμίζοντας ακόμα πιο πολύ το βιωτικό επίπεδο του λαού για να κερδίσει το κεφάλαιο, άδικο και ταξικό. Παρουσιάζεται τα αντιλαϊκά μέτρα ως φιλολαϊκά, όπως τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1% από την επόμενη χρονιά. Ότι θα αυξήσει το εισόδημα των εργαζομένων. Κι όμως, το μέτρο εξασφαλίζει τις μεγάλες επιχειρήσεις που τις απαλλάσσει από 440 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο και προστίθενται σε προηγούμενες μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες που αντιστοιχούσαν στα 871 εκατομμύρια. Δηλαδή συνολικά 1,3 δισεκατομμύρια τα χαρίζεται στους ομίλους και ταυτόχρονα τα στερούνται τα ασφαλιστικά ταμεία, μεγαλώνοντας τη μαύρη τρύπα που θα φορτωθεί ξανά στους ασφαλισμένους με τα γνωστά επιχειρήματα περί ελλημάτων. Για τους εργαζόμενους είναι 5 ευρώ το μήνα για μισθό 1.000 ευρώ που εξαφανίζονται βέβαια με το καλημέρα λόγω της μεγάλης ακρίβειας. Έχετε το θράσος να μιλάτε για αυξήσεις στις κύριες συντάξεις όταν το ποσό που αντιστοιχεί είναι 0,60 ευρώ την ημέρα. Είναι κάτω από τον πληθωρισμό και σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια. Μόνο οι υπέρογγες ανατιμήσεις δεκάδων φαρμάκων που φτάνανε μέχρι 448% οδηγούν σε απόγνωση και αφαιρούν άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες των ασφαλισμένων και ένα μεγάλο μέρος είναι συνταξιούχοι. Αλλά ακόμα και για τη στέγη, ειδικά για νέα ζευγάρια. Μα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, έχουν θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο με βάση τα οποία τα κοράκια και οι τράπεζες πετάνε τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους. Ήδη στο δεύτερο εξάμηνο προβλέπονται πάνω από 10.000 πληστηριασμοί ακινήτων. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι περιουσία χρεωμένων φτωχών λαϊκών ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν τα δάνεια. Αλλά δυστυχώς αφορά και εγγυητές που στάθηκαν αλληλέγγυοι σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Δεν πήραν δηλαδή κανένα δάνειο και τους παίρνουν το μοναδικό σπίτι. Την περασμένη εβδομάδα γλίτωσαν το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τα Σωματεία ένα τέτοιο σπίτι εγγυητή στην Νίκαια, αφού ο δανειολήπτης είχε αποβιώσει. Τελικά το ερώτημα είναι: μειώνονται οι φόροι όπως λέτε? Πρόκειται για ανέκδοτο, γιατί τα νούμερα λένε πλεονάσματα 7 δις σε 4 χρόνια. Αυτά θα πληρώσουν με τους έμμεσους αλλά και τους άμεσους φόρους τα λαϊκά στρώματα και η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μειώσεις όσα τους παίρνει διπλά από την άλλη τσέπη.
Δεν μπορείτε να κοροϊδέψετε κανένα, γιατί ξέρουμε ότι ο μήνας δεν βγαίνει με τίποτα. Οι μισθοί παρουσιάζονται καθυλωμένοι, αλλά στην πραγματικότητα μειώνονται. Είναι στα επίπεδα που ήταν πριν από 14 χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν ενδιαφέρεστε για τις ανάγκες του λαού. Το βλέπουμε στη δημόσια υγεία. Οι εξαγγελίες σας δεν είναι τίποτα άλλο από εξειδικευμένα μέτρα που ενισχύουν την επιχειρηματική δράση στις δημόσιες μονάδες υγείας, τις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς, τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία, τη συνέχεια της μεγάλης υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, την επιδείνωση εργασιακών, οικονομικών, επιστημονικών και κοινωνικών αναγκών των εργαζομένων υγειονομικών. Δίκαια βγαίνουν σε απεργία στις 17 Οκτώβρη νοσοκομιακή και δίκαια τα αιτήματά τους για δωρεάν υγεία για το λαό, για μαζικές προσλήψεις, διπλασιασμό μισθών. Γιατί τα μέτρα σας είναι σε πλήρη αρμονία με τις κατευθύνσεις και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζετε όλοι σας ανεξάρτητα το τι λέτε εδώ μέσα. Προκειμένου η λαϊκή υγεία να κοστίζει λιγότερα στους κρατικούς προϋπολογισμούς, να μην αντιστρατεύεται τους αντιλαϊκούς δημοσιονομικούς στόχους, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Για το επόμενο διάστημα προωθείται το κριτήριο της παραγωγικότητας στη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας, κριτήριο της αγοράς που θα καθορίζει ποια τμήματα εργαστήρια θα είναι βιώσιμα, ποιες και πώς εργαζόμενοι θα τα στελεχώνουν ανάλογα με τα έσοδα από την πώληση των εργασιών τους και όχι με κριτήριο τις λαϊκές κοινωνικές ανάγκες. Αλλά και στην παιδεία. Μας έδωσε χτες ο κύριος Υπουργός επιλεκτικά ορισμένα στοιχεία. Η αλήθεια όμως είναι ότι την περίοδο 2010-2017 από το κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκαν κατά 34%. Δεν αναπληρώθηκαν ποτέ. Η υποχρηματοδότηση είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα. Σχολικών υποδομών, προσωπικού, εξοπλισμού, λειτουργικές δαπάνες και άλλα. Και δεν είναι μόνο οι συγχωνεύσεις των 27 και 30 μαθητών ανατάξεις. Ανατάξεις τελείως αντιεκπαιδευτικό, αλλά και οι σοφάδες που πέφτουν σε παμπάλαια και ασυντήρητα σχολεία. Επιπλέον, υπέρμετροι είναι οι δαπάνοι των λαϊκών οικοκυριών για να καλύψουν φροντιστήρια, εξωσχολικές δραστηριότητες, διατηρώντας την αναλογία 60% από τις δημόσιες δαπάνες, 40% οι δαπάνες των οικογενειών για να καλύψουν ελλείψεις, ανεπάρκειες, κενά ή να στηρίξουν τα παιδιά τους σε ένα άκρος ανταγωνιστικό και εξετασιοκεντρικό σχολείο. Η μόνιμη εκπαιδευτική σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι κατά 34.000 λιγότερη συγκριτικά με την τελευταία δεκαετία, δηλαδή μείωση 24%. Οι δε αναπληρωτές καλύπτουν σχεδόν το 30% των αναγκών στα σχολεία. Το 60% των σχολικών μονάδων είναι μεγαλύτερα από 40 ετών. Και αν στην παλαιότητα προσθέσουμε την υποσυντήρηση, αφού οι δαπάνες προς τους Δήμους παραμένουν καθυλωμένες και ανεπαρκείς για να καλύψουν τη συντήρηση των σχολιών, τότε η κατάσταση είναι πολύ πολύ σοβαρή. Απαιτείται γενναία αύξηση και όχι στην καλύτερη περίπτωση μια από τα ίδια, ειδικά για λειτουργικές δαπάνες, αφού τα ατυχήματα είναι συχνά τα ίδια και στην τριτοβάθμια. Τι να πρωτοπούμε, την τρομακτική πτώση ασανσέρου στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η φοιτητική μέρημνα άφαντη. Το κράτος αφήνει στο έλεος τους χιλιάδες φοιτητές από την επαρχία, αφού φοιτητική εστία για το σύνολο των φοιτητών δεν υπάρχει.
Χαρακτηριστικά στο ΕΚΠΑ, μόλις το 7% των φοιτητών έχει πρόσβαση σε δωμάτιο σε φοιτητική εστία. Και την ίδια στιγμή το ΕΚΠΑ διαθέτει δεκάδες ακίνητα στην Αθήνα που με κατάλληλη προσαρμογή αρκετά από αυτά θα μπορούσαν να γίνουν φοιτητικές εστίες. Τραγικές οι ελλείψεις και σε ΔΕΠ διδασκόντων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεκάδες τμήματα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα μαθήματα εργαστήρια που είναι στο πρόγραμμα λόγω έλλειψης προσωπικού. Ενδεικτικό είναι ότι πέρσι μόλις μία στις τέσσερις αναχωρήσεις διδασκόντων καλύφθηκε. Μπορεί να ανακοινώσατε 1.000 προσλήψεις, όμως είναι κάτι λιγότερο από σταγόνα στον ωκεανό, αφού δεν καλύπτουν τις αποχωρήσεις. Επικαλείστε ήδη από τις πρώτες σελίδες ότι ο προϋπολογισμός 2025 καλείται να συγκεράσει τη δημοσιονομική σταθερότητα και την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων και την κλιματική κρίση. Είναι απαράδεκτο και προκλητικό να το επικαλείστε. Όταν η δική σας πολιτική είναι αυτή που καταστρέφει και οικολογικά ό,τι έχει απομείνει για να κερδοφορούν οι όμιλοι. Να θυμηθούμε τις φωτιές της Αττικής που μπήκανε μέσα στον οικιστικό ιστό ή την πιο πρόσφατη στην Κορινθία, τρεις μέρες συνεχόμενες έκαψε 65.000 στρέμματα. Είναι οι τραγικές συνέπειες της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής και υποχρηματοδότησης και στον τομέα της αντιπυρικής προστασίας. Και συνεχίζεται. Δώσατε άδεια αιωλικού πάρκου, δηλαδή εγκατάσταση μιας τεράστιας βιομηχανικής μονάδας δίπλα από τη Βάλια Γκάλντα, που αποτελεί τον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Πίνδου, με μεγάλη οικολογική, βιολογική, γεωλογική, γεωμορφολογική, επιστημονική και αισθητική σημασία. Η κάθε ανεμογεννήτρια ύψος 187 μέτρα, όσο ένας ουρανοξύστης 57 ορόφων. Η βάση στήριξης απαιτεί τουλάχιστον 500 κυβικά. Ποτέ δεν πρόκειται να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Εμείς σας λέμε πάρτε το πίσω, το είδαμε σε δημοσιεύσεις. Όμως τα κακουργήματα συνεχίζονται και στο Γράμμο, σε μια περιοχή που έχει χαρτογραφηθεί ως περιοχή άνευ δρόμων, σε δίκτυο Natura 2000 με την επωνυμία κορφές όρους Γράμμου, έχουν μπει με το έτσι θέλω μπουλντόζες και σκαπτικά μηχανήματα της περιφερειακής αρχής, σε υψόμετρο πάνω από 2.000 μέτρα, υλοποιώντας διάνοιξη δρόμων που ποτέ δεν έχει ζητηθεί και δεν το έχουν ανάγκη οι κάτοικοι των γύρω χωριών. Δίκαια οι κάτοικοι στα Μαστοροχώρια και στα γύρω χωριά του Γράμμου έχουν βγει σε καταγγελίες για την οικολογική λαιλασία και σε κινητοποιήσεις. Εμείς είμαστε μαζί τους. Όμως τελειώνοντας θέλω να πω, όλα αυτά συνιστούν ότι ο λαός πρέπει να βάλει εμπόδια στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής που εγγυάται το μεσοπρόθεσμο και ο προϋπολογισμός του 2025. Μάχες έχουμε μπροστά μας, τις κλαδικές κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος και την πανελλαδική απεργία 20 Νοέμβρη. Ωστόσο, πρέπει να συγκροτηθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό κίνημα που θα εκφράζει τη συμμαχία των εργαζομένων, ριζωμένο σε κάθε χώρο δουλειάς, στις γειτονιές, στα χωριά, στις πόλεις, για να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην κατεύθυνση ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας φωτίζει τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για το λαό, αυτή του σοσιαλισμού ενός ποιοτικά ανώτερου συστήματος που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, και όχι για τα κέρδη της πλουτοκρατίας που με κάθε τρόπο στηρίζουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα άλλα αστικά κόμματα. Γι' αυτό η κριτική τους είναι ανώδυνη και άσφαιρη, ιστοριούλες θα τις έλεγα, που κάνει τους επιχειρηματικούς ομίλους να τρίβουν τα χέρια τους, να μην διούν ευχαριστημένοι, γιατί μπορεί να συνεχίζεται η στιγνή εκμετάλλευση των εργαζομένων και τα κέρδη τους. Αυτό που φοβούνται είναι η άνοδος
του ταξικού κινήματος και αυτό πρέπει να γίνει και το ΚΚΕ είναι μαζί τους και μπροστά. Ευχαριστώ.